Μια χαρά, ήρθε το παιδί σπίτι. Δεν ξέρω, μπορεί να. Δεν σου λέω ότι πέτρεψε όλο από τη χαρά, τώρα το αποδέχεται. Θα κάνω. Και το αγαπάει. Πόσο καιρό του πήρε. Σε πληροφόρο στην αρχή το αγκάλιασε και το φίλησε. Η πρώτη στιγμή ήταν αυτή. Μετά του έριξε και μερικέ. Αλλά το και τώρα του ρίχνει. Μία του αναγκάλιασε. Κατά λάθο. Ναι, αλλά το μοιράξε τον Δημήτρη. Κατά λάθο. Σιγά κατά λάθο. Ο ίδιο κατά λάθο. Συγγνώμη, αγάπη μου, κατά λάθο. Του ρίχνει μια κλωτσιά και δεν θα κάνει στραβά. Είμαστε στο δωμάτιο και παίζαμε. Και κάτι κάνει ο Γιάννης, του πέταξε ένα αυτοκινητάκι αυτά. Και γυρνάω εγώ και του λέω: καλά, ρε Γιάννη, θες να το σκοτώσεις. Πώς το λέμε, τρίμου, θες να το σκοτώσεις, ρε Γιάννη. Αγαπάω τον Γιάννη. Του έδωσε ιδέα του έδωσε. Είπε ναι, παιδιά, πολύ ειλικρινή. Όχι, το σκέφτηκε λίγο, το έτσι το κεφάλι. Ναι, γιατί του έδωσε ιδέα. Και μια άλλη φορά το κάνει. Του λέω εγώ, δηλαδή, Γιάννη, λέω να το πετάξει το μωρό και μου λέει γίνεται. Δεν είναι του ιδέε εσύ. Αν πα εσύ να το πειράξει το μωρό. Μην το πειράξει το μωρό που είναι. Δηλαδή δεν θέλει, είναι πολύ σημαντικό. Του αρέσει αυτό να το πειράξει. Προχωράμε. Πόσο παιδιά, κάτι να ξέρετε σχετικά με την Καλένα, να προσέχετε τα αυτοκίνητά σα. Γιατί λίγε μέρε οι άνθρωποι βγήκαν το σπίτι του και έλειπε το τζιπ. Ευτυχώ το είχαν ασφαλισμένο. Καταλαβαίνετε το.